Θα παραμείνουμε στο θέμα, καθώ φαίνεται ότι το θέμα του Ισπανόλη θα απασχολήσει εκ νέου αύριο σε σύσκεψη παρουσία κτηνοτρόφων στην περιφέρεια Κρήτη. Ο πρόεδρο του Κοινοτροφικού Συλλόγου Μιλοποτάμου είναι μαζί μα, ο κύριο Γρήλο Παπαδάκη, για να δούμε πιο αναλυτικά τι περιμένουν οι κτηνοτρόφοι. Καλησπέρα σα, κύριε Παπαδάκη. Καλώ ορίσατε στην Κρήτη TV. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Καλησπέρα. Ε, επειδή αυτό το θέμα αποκαλύφθηκε χθε από το Νέα Κρήτη.gr, εδώ στην Κρήτη TV, και βεβαίω σήμερα υπάρχει αναλυτικό πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα Νέα Κρήτη και το ροπορτάζ συνεχίζεται. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι η Πανόλη είναι μία ασθένεια άκρο ε, για τα εγωπρόβατα και αν δεν ληφθούν μέτρα, ή αν δεν προληφθεί η κατάσταση, θα μπορούσε να υπάρξει μείωση έω και μηδενική παραγωγή, σωστά, Κύριε Δασκαλάκη, ακούστε να δείτε. Καταρχήν, δεν χρειάζεται ούτε πανικό. Χρειάζεται καθαρό μυαλό και σωστέ κινήσει. Ε, εγώ θέλω να αναφερθώ στο ιό τη Πανόλη. Το ότι έχουμε πληροφορηθεί και μα έχουν ενημερώσει ότι δεν μεταδίδεται. Αυτό είναι το ευχάριστο, ότι δεν μεταδίδεται στον ανθρώπινο οργανισμό. Βεβαίω και σώζονται ζωέ. Από εκεί και πέρα πρέπει να προφυλαχτούμε και να πάρουμε μέτρα που πρέπει να τα πάρουμε. Εγώ θέλω να πω μέσα από το Δελτίο Ειδήσεων το δικό σας το ότι ο κάθε κτηνοτρόφος την ελευθέρα βοσκής που κάνει μέχρι και σήμερα να την απαγορέψει, να περισυλλέξει τα ζώα του, να τα περιφράξει σε ένα σημείο μία-δύο εβδομάδες, αν χρειαστεί και τρεις εβδομάδες, πρέπει να σώσουμε την περιουσία μας. Πρέπει να σώσουμε τον πρωτογενή τομέα, Πρέπει να σώσουμε το ζωικό κεφάλαιο στην Ελλάδα. Άρα, κύριε Παπαδάκη, αυτό που λέτε επειδή είναι πολύ σημαντικό, αποτελεί ένα πρώτο μέτρο για να θωρακιστεί η περιουσία ενό κτηνοτρόφου, που είναι τα ζώα του. Αυτό είπε σήμερα στη σύσκεψη και ο κύριο Στρατάκο. Ότι εάν οι κτηνοτρόφοι δεν συνεργαστούν, το πρόβλημα θα διαιωνιστεί και θα διωγγωθεί. Και έχουμε το καλό παράδειγμα τη Θεσσαλία, όπου υπήρξε συνεργασία με αποτέλεσμα να έχουν μειωθεί εντελώ τα κρούσματα. Κύριε Δασκαλάκη, πρέπει να συνεργαστούμε όλοι. Εάν δεν συνεργαστούμε όλοι, μιλούμε για μια ολική καταστροφή στο νησί τη Κρήτη. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η κτηνοτροφία στην Κρήτη είναι ελευθέρα βοσκή. Καθημερινή βάση, ε, η μία κτηνοτροφική μονάδα συναδιέται με την άλλη. Αλλά και ακόμη οι κτηνοτρόφοι. Όχι μόνο τα ζώα. Ε, από ό,τι πληροφορούμαστε, μεταφέρεται και με τι ζωοτροφέ. Εγώ θέλω να επισημάνω το ότι ο κάθε κτηνοτρόφο, τι ζωοτροφέ, το τριφύλι, το σανό, τα άχυρα που θα τροφοδοτάτε προ Θεού, Θεού να ελέγχει, μην είναι από τι περιοχέ που έχουν υποβληθεί με την πανόλη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμω, εγώ θέλω να αναφερθώ το ότι ε, μιλάμε ότι ο κτηνοτρόφο είναι ένα με το ζωικό κεφάλαιο, είναι ένα με τα ζώα του. Δεν μπορεί από τη μία στιγμή, κύριε Δασκαλάκη, στην άλλη να σφάζονται τα ζώα. Πρέπει να ακολουθήσουμε το πρωτόκολλο που αναφέρεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρέπει όμω σε μια κλιματική αντίδραση, δηλαδή τι εννοώ. 15-20 μέρε περιθώριο, περιορισμένα με καραντίνα η κάθε κτηνοτροφική μονάδα που πλήττεται με την πανόλη και όχι κατευθείαν σφαγή στα ζώα. Υπάρχει τρόπος να ξεφύγουν από την νόσο εγώ Εγωπρόβατα που έχουν ήδη νοσήσει, δηλαδή θα μπορούσε να υπάρξει μία αγωγή ή έστω ένα εμβόλιο. Κατά τις οδηγίες που μας έχουν δώσει και τις πληροφορίες με τις τηλεφωνικές επικοινωνίες με όλους, είχα και εγώ μία τηλεφωνική επικοινωνία το μεσημέρι με τον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Στρατάκο. Λοιπόν, ε, υπάρχουν οδηγίες. Δεν έχουν εξελιχθεί πλέον όλα ε, τα αποτελέσματα. Καθημερινά βλέπουμε ότι εξελίσσεται και βλέ βλέπουμε και νεότερες εξελίξεις, πρέπει να περιμένουμε. Δεν ξαναλέω, κύριε Δασκαλάκη, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το ζωικό κεφάλαιο εδώ στην Κρήτη είναι η ζωή του κτηνοτρόφου. Έχει ζήσει όχι μία ώρα ή δύο ώρες, καθημερινής βάσεως επί 24 ώρες το 24 ώρο. <κυ> είναι μαζί με τα ζώα του. Δεν μπορεί, δηλαδή είναι η ζωή του. Δεν μπορεί ένα ζώο με δύο, κύριε Δασκαλάκη, Δουλεύουνε εδώ στην Κρήτη του κτηνοτρόφου και γίνεται ράκο. Φανταστείτε λοιπόν να δει μαχαίρια μέσα στο κουράδι που λέμε εδώ στην Κρήτη. Αυτό θα μπορούσε βεβαίω να δημιουργήσει. και δίνει του κτηνοτρόφου. Α, Α. Αντιλαμβανόμαστε, θα μπορούσε να υπάρξει και έλλειψη ε, κρέατος στην Κρήτη, με δεδομένο ότι θα μπορούσε να ληφθεί ένα μέτρο για σφαγή ζώων που έχουν νοσήσει. Βεβαίω θα υπάρξει έλλειψη. Ήδη έχουμε πληροφορηθεί ότι έχουν αρχίσει τα κρεοπολία, αλλά όχι μόνο τα κρεοπολία. Εδώ έχουμε εκδηλώσει, έχουμε γάμου, έχουμε βαφτίσει, κύριε Δασκαλάκη. Έλλειψη θα υπάρχει. Εμεί εδώ στην Κρήτη δεν έχουμε συνηθίσει να τρώμε ούτε πουλερικά, αλλά ούτε και χοιρινά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ευθύνε υπάρχουν. Πρέπει, πρέπει ο καθένα να αναλάβει τι ευθύνε του. Εγώ, κύριε Δασκαλάκη, μέσα από την εκπομπή σα θα πω Α γίνω και κακό για άλλη μια φορά. Την κύρια ευθύνη την έχει ο ίδιο ο Πρωθυπουργό. Δεν μπορεί μέσα σε 5,5 χρόνια, κύριε Δασκαλάκη, να καρατομεί πέντε υπουργού. Δεν γίνεται και δεν μπορούμε να πάμε έτσι μπροστά στον πρωτογενή τομέα. Δεν μπορεί να δουλευτεί ο πρωτογενή τομέα. Δεν μπορεί να εξελιχθεί ο πρωτογενή τομέα με, με τι εξελίξει, αλλά και τα επίγοντα προβλήματα που έχει για να λυθούν. Δεν γίνεται εμεί, σαν συνδικαλιστέ, Έχουμε βαρεθεί να υποδεχόμαστε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που είναι ένας κρίκος, γερός κρίκος της οικονομίας της, του ελληνικού κράτους, να υποδεχόμαστε συνέχεια υπουργού. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, ε, κύριε Παπαδάκη. Χρειάζεται αυξημένη προσοχή και για αυτούς που δεν είναι επαγγελματίε κτηνοτρόφοι. Δηλαδή, μια οικογένεια που μπορεί να έχει δύο ή τρία εγωπρόβατα. Σε έναν χώρο ε, Στο μετόχιο όπως λένε οι, οι άνθρωποι της ενδοχώρας Πρέπει να είναι και αυτοί ιδιαίτερα προσεκτικοί Όσον αφορά την ελεύθερη βοσκή Κύριε Δασκαλάκη όλοι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί Προς Θεού το ξαναλέω Ο καθένας πρέπει να Περιορίσει τα ζώα του, πρέπει να βοηθήσουμε. Εάν δεν βοηθήσουμε, κύριε Δασκαλάκη, το παιχνίδι έχει χαθεί. Μιλάμε ένα νησί τη Κρήτη που έχει εκατομμύρια εγωπρόβατα. Φανταστείτε, δεν θέμε καθόλου να περνά από την εικόνα του, του μυαλού μα το τι ε, θα συμβεί αν δεν προσέξουμε. Απολυμάσει, ψέκασμα, διότι μπορεί να μεταφέρεται από σφίγγα, από κουνούπι, από μύγια. Ψέκασμα, απολύμαση, ο κάθε κτηνοτρόφο που πάει στην κτηνοτροφική του μονάδα και όταν φεύγει και όταν πηγαίνει θα απαγορέψει να, να, να ανέρχεται οποιοδήποτε στη μάντρα του. Και αυτό δεν πρέπει να πηγαίνει σε άλλη μάντρα. Οι επισκέψει πρέπει να σταματήσουν. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε, κύριε Δασκαλάκη για να περισσώσουμε Εσείς που είστε ένας επαγγελματίας κοινοτρόφος φαντάζομαι ότι από τότε που προέκυψε το θέμα έχετε μπει στη διαδικασία να λάβετε μέτρα. Θέλω να, να μας πείτε ποια είναι τα μέτρα που έχετε λάβει εσείς. Κύριε Δασκαλάκη τα μέτρα που έχω λάβει εγώ ως κτηνοτρόφος αλλά και σε όσους έχουμε πληροφορήσει ότι το τι συμβαίνει τι είναι είπαν όλοι, τα μέτρα είναι ψέκασμα ανά τρει-τέσσερι μέρες δεν κοστίζει κάτι για τα κουνούπια, για τις μύγες, για εδώ, δανεικά, ζώα προ, προπάντων ασερνικά, απαγορεύεται. Δεν θα δίδει ο γη στον άλλο. Τα ζώα εκεί που τα είχαμε αχτίνα στο χυμαδιό μα ή στο νορεινό όγκο του ψιλορίτη τη Κρήτη όλη που βρίσκονται τώρα, να τα περιορίσουμε. Δεν είναι κακό. Ξαναλέω, μία, δύο, τρει εβδομάδε, όσο χρόνο χρειαστεί, να τα έχουμε σε περιορισμένο χώρο προ Θεού, μην ε, έρχονται σε επαφή με άλλε κτηνοτροφικέ μονάδε, διότι μεταδίδεται. Οι ζωοτροφές πρέπει να ελέγχονται και εκεί θέλω να θέσω ε, ε, ένα θέμα προς την περιφέρεια. Πρέπει να ελεχθούν οι ζωοτροφές, τα τριφύλια, τα σανά, τα άχυρα που θα ανέρχονται στην Κρήτη να ελέγχονται. Είδα, είχαμε δει κύριε Δασκαλάκη ελέγχους προμηνών με τον Υπουργό τότε, τον κύριο Αυγενάκη, με κλιμακωτή αστυνομία, με τον ΕΦΕΤΟ, όλα τα πάντα σε όλες τις πύλες εισόδου της χώρας. Υπήρχε έλεγχος. Και τώρα πρέπει να συνεχίσει από τον κύριο Τσιάρα, τον Υπουργό, να συνεχίσουν αυτή οι ελέγχοι διότι έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές και χρόνια τώρα, από τις, και από την εκπομπή σας και από άλλες εκπομπές, το ότι θα έρθει στιγμή, θα έρθει μέρα και δεν θα ξέρουμε το τι Μάλιστα. θα έχουμε στο τραπέζι μας να τρώμε ή εμείς ή τα παιδιά μας. Ήρθε λοιπόν η στιγμή, πρέπει να προσέξουμε. Ο καθένας πρέπει, κύριε Δασκαλάκη, να αναλάβει τις ευθύνε του. Δεν μπορεί το τίμημα της αν... αν την ανε, ανευθυνότητα, να το πω ξεκάθαρα, να το πληρώνει ο κάθε κτηνοτρόφο, άει στη Θεσσαλία είναι, άει στην Κρήτη. Μάλιστα. Και το άλλο κύριε Δασκαλάκη. Μα απευθύνουν για αποζημιώσει. Ποιε αποζημιώσει? 90 ευρώ. Αυτή τη στιγμή τα ζώα είναι στην, μπαίνουν στην παραγωγή. Δηλαδή σε ένα μήνα, σε δύο μήνε θα αρχίσει η γέννα. Τι μου λένε 90 ευρώ και 400 και 500 ευρώ. Κύριε Δασκαλάκη, να μου δώσουν αποζημίωση στο, στο ζωικό κεφάλαιο, σε κάθε ανακεφαλή ζώου, έτσι. Δεν αναπληρώνεται το κόστος της ζημιάς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα εμείς ζητούμε, ε, θα απευθυνθούμε και ε, θα το δώσουμε το μήνυμα και στον κύριο Σιάρα τον Υπουργό, ότι με τον κανονισμό 5,2 που ε, προέβλεπε ο ευρωπαϊκός κανονισμός και όπως αποζημιώθηκε η περίπτωση της ε, Θεσσαλίας. Στο 100% του ζωικού κεφαλαίου ζητάμε εμείς την αποζημίωση. Χρόνο, Πολύ γρήγορα, κύριε, χρόνο γρήγορα. κύριε Δασκαλάκη, χρόνο στη, στο κάθε κτηνοτρόφο, αλλά και στην κάθε κτηνοτροφική μονάδα, δεν πρέπει να δώσουμε περίμενε την αποζημίωση. Κατευθείαν η αποζημίωση. Ο κάθε κτηνοτρόφος, κύριε Δασκαλάκη, χρωστάει. Ειδικά εδώ στην Κρήτη. Δεν μπορείς λοιπόν να πας να τους φάξεις τα ζώα, και να είναι στο περίμενε και άντε να πάρει 90 ευρώ και αν τα πάρει. Έχουμε δει, κύριε δασκαλάκι, είπα στην αρχή του Δελτίου ότι θα είμαι κατηγορηματικός και κακός. Έχουμε δει ζημινιές στο Αρκαλοχώρι και όχι μόνο. Από του 19 δεν κάνω λάθος και ακόμα οι άνθρωποι μένουν έξω. Δεν έχουν πάρει στο φραγκάκι. Θα αποζημιώσουν τώρα άμεσα το κτηνοτρόφο. Πρώτα τα λεφτά και μετά σφαγή. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ να είστε καλά.